Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χαιρετούμε τον απανταχού ελληνισμό. Διανύουμε τον τρίτο κύκλο της εκπομπής, τον οποίο παρουσιάζουμε τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην πορεία των 200 ετών ζωής του ελληνικού κράτους. Σήμερα θα αναδείξουμε αυτούς που διέπρεψαν στον τομέα των επιστημών. Μιλάμε για Έλληνες που με τις ιδέες, τις ανακαλύψεις, τη φιλοσοφία και την κοπιαστική έρευνα συνέβαλαν καταλυτικά στην εξέλιξη του επιστημονικού κλάδου τους. Τα πρόσωπά τους έγιναν πρωτοσέλιδα στον παγκόσμιο τύπο. Να δούμε σας παρακαλώ την γραφική αποτύπωση που έχουμε ετοιμάσει, καθώς μέσα στην επόμενη ώρα θα εγκύψουμε στη ζωή και το έργο του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, του σημαντικού αυτού μαθηματικού, για τον οποίο θα μας μιλήσει από τη Γαλλία ο επίσης μαθηματικός Νίκος Λιγερός. Επίσης του μέγιστου γιατρού Γεώργιου Παπανικολάου, που ανακαλύπτοντας τη μέθοδο έγκαιρου εντοπισμού του καρκίνου του τράχυλου της μήτρας, έσωσε εκατομμύρια ζωές γυναικών. Ειδική μνήμα θα κάνουμε στον καταξιωμένο αρχιτέκτονα και όχι μόνο Δημήτρη Πικιώνη, που συνέβαλε τα μάλα στη διαμόρφωση σημαντικών περιοχών της πρωτεύουσας. Χρόνο θα αφιερώσουμε και στη λαογράφο Αγγελική Χατζημιχάλη, μια γυναίκα που είχε θέσει στόχο ζωής τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας. Θα σταθούμε επίσης στον αείμνηστο αρχαιολόγο Μανώλη Ανδρώνικο, που το 1977 ανακάλυψε στη Βεργίνα τον ασύλλητο τάφο του Μακεδόνα βασιλιά Φιλίππου του Δεύτερου, του πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ακόμη θα αναφερθούμε στην προσφορά της διακεκριμένης ακαδημαϊκού Ελένης Γλύκα Τζιαρβελέρ, για την οποία μας μιλάει ο μεγάλος ποιητής και φίλος της Τίτος Πατρίκιος. Περίοπτη θέση καταλαμβάνει προφανώς και ο κορυφαίος θεωρητικός φυσικός Δημήτρης Νανόπουλος. Το όνομά του έχει συνδεθεί με το μεγαλύτερο επιστημονικό πείραμα στον κόσμο. Πάμε λοιπόν να δούμε τα πρόσωπα αναλυτικά και θα ξεκινήσουμε με έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες επιστήμονες αυτή τη στιγμή στον κόσμο, τον θεωρητικό φυσικό Δημήτρη Νανόπουλο. Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, υποψήφιος για Νόμπελ Φυσικής το 1990 και σύμφωνα με τους Αμερικανούς επιστήμονες, ένας από τους 5 κορυφαίους φυσικούς όλων των εποχών. Δεν θα σας πούμε κάτι παραπάνω, καθώς έχουμε την τιμή να μας παραχωρεί συνέντευξη ο ίδιος ο διαπρεπής επιστήμονας. Να δούμε τι ακριβώς μας είπε. Γεννιέστε τέλη της δεκαετίας του 1950 στο Χαρβάτι, στη σημερινή Παλίνη. Εκεί μεγαλώνετε κιόλας. Είστε άτακτο ή ήρεμο παιδί? Άτακτο θα έλεγα. Δεν θα μπορούσα να πω ότι, ότι ήμουν και το, πώς το λένε, το μαζεμένο παιδάκι σε μια γωνίτσα που δεν μίλαγα, έτσι. Καλός μαθητής. Στο γυμνάσιο άρχισα σιγά σιγά, εντάξει, και έμενα σε μια άλλη ηλικία και αρχίσαμε ποδόσφαιρο μπάλα που λέγαμε. Σε μαθήματα τα οποία με ενδιέφεραν, όπως ήταν τα μαθηματικά, ήμουν πολύ εντάξει. Σε άλλα μαθήματα ήμουν λιγότερο εντάξει, δηλαδή όμως εντάξει. Δεν ήμουν του 20, ήμουν του 16, ξέρω εγώ. Ό,τι μ' άρεσε, αφησιωνόμουν πολύ. Ό,τι δεν μ' άρεσε, το πέρναγα. Και στο πανεπιστήμιο το ίδιο έκανα. Δηλαδή, υπήρχαν, δεν θέλω να πω τώρα, γιατί έχω και συναδέλφους, ας πούμε, μαθήματα τα οποία δεν με ενδιαφέρανε καθόλου. Και προσπαθούσα, ξέρω εγώ, να κάτσω μερικές μέρες πριν από τις εξετάσεις, να δω, να πάρω έτσι μια οσμία των πραγμάτων, να περάσω το μάθημα. Αλλά άλλα μαθήματα, ξέρω εγώ, κβαντομηχανική, παραδείγματος, παράδειγμα τώρα. Έτρωγα όλη μου τις ώρες σε αυτό το πράγμα. Το οποίο ήξερα βέβαια ότι ήταν κακό από μια άποψη, με την έννοια ότι για να περάσει πρέπει να περάσει όλα τα μαθήματα. Έτσι δεν είναι. Αλλά ήταν τόσο πολύ με τράβαγε που δεν μπορούσε να με αφήσει. Πότε γίνεται αυτό το κλικ και λέτε τώρα θέλω να ασχοληθώ με τη φυσική? Εκεί γύρω στην πρώτη λυκείου προς δευτέρα λυκείου, τότε πήγαμε στο, είχαμε πρακτικό και κλασικό. Και πήγα στο πρακτικό που ήταν για πολυτεχνείο, φυσικομαθηματική, θετικές επιστήμες γενικότερα. Και τότε εκεί είδα ότι μ' άρεσε πάρα πολύ, μ' άρεσαν και τα μαθηματικά πολύ, να είμαι ειλικρινής, και γι' αυτό έγινε και θεωρητικός φυσικός. Και μετά με την φυσική, πραγματικά διάβαζα, λες και διάβαζα, πώς το λένε, μυθιστόρημα κατά κάποιο τρόπο, και πήγαινα παρακάτω και έβλεπα ότι μου μένανε. Κύριε Νανόπουλε, το κύριο ερευνητικό σας έργο ανήκει στο πεδίο της σωματιδιακής φυσικής και της κοσμολογίας. Μπορείτε να μας πείτε με απλά λόγια με τι ακριβώς ασχολείστε? Αυτό που ασχολούμαι είναι και με σωματιδιακή φυσική και με κοσμολογία, και αυτό που προσπαθούμε να καταλάβουμε είναι να καταλάβουμε τα βασικά συστατικά που αποτελείται το σύμπαν και επίσης πώς αλληλεπιδρούν και πώς στο τέλος προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς ξεκίνησε το σύμπαν, δηλαδή πώς εμφανίστηκε το σύμπαν. Αυτό είναι το κεντρικό σκοπός όλων αυτών που κάνουμε. Και όλα αυτά που βλέπετε, τα εργαστήρια, το CERN, οτιδήποτε,
περιμένουμε πάντοτε πειραματικά δεδομένα να μας βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Το όνομά σας έχει συνδεθεί με το μεγαλύτερο επιστημονικό πείραμα, το πείραμα του CERN. Για τον μέσο άνθρωπο, τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Δεν θα αλλάξει τίποτα με την έννοια αν θα είναι πιο φτηνό το ένα ή πιο ακριβό το άλλο, αλλά αυτό που θα αλλάξει είναι, αν καταλάβουμε αυτό που σας είπα στην αρχή, πώς προήρθε το σύμπαν και πώς εξελίσσεται με καθαρά επιστημονικούς όρους, νομίζω τότε αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας σε όλη μας την συνείδηση κόσμου που έχουμε, του σύμπαντος, και αυτό πρέπει να, αυτή η βοήθεια που δίνουν οι επιστήμονες, αυτοί που κάνουν αυτό το πράγμα, νομίζω δεν υπάρχει πιο μεγάλη βοήθεια σε έναν άνθρωπο να του πούν τα πράγματα είναι έτσι, ξέρω εγώ είμαστε μια τυχαιότητα που έχουμε προέρθει από μια τυχαιότητα και από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να καταλάβει και να το σύμπαν όπως θέλει και να μπορέσει να δώσει μια εξήγηση στη δική του ζωή και να ακολουθήσει τον δικό του τρόπο ζωής. Αλλά τουλάχιστον θα ξέρει περί τίνος πρόκειται. Σας φαντάζομαι όλη μέρα να βρίσκεστε σε ένα γραφείο ή σε ένα εργαστήριο και να δουλεύετε. Είναι ακριβώς έτσι? Μπορεί να μην είμαι συνέχεια 20 ώρες 24 ώρες στο γραφείο να κάθομαι, αλλά ευτυχώς ή δυστυχώς στο μυαλό μέσα αυτό το πράγμα δουλεύει και μόνο του κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή δεν είναι κάτι ότι πας σε μια δουλειά και πας ξέρω εγώ 9 με 5. Μετά πας και κάνεις διάφορα άλλα πράγματα. Δυστυχώς αυτό που κάνουμε δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί αυτό δεν μπορεί να σου φύγει από το μυαλό και συνήθως καμιά φορά δουλεύει και σαν αναλογικός υπολογιστής. Δηλαδή παράλληλα, ας πούμε, γίνεται αυτά τα πράγματα. Οπότε αυτό έχει και τα καλά του και τα κακά του, βέβαια. Και μου έχει τύχει να είμαι και έξω και να μου έρθει και κάτι που με απασχολεί να μου έρθει ξαφνικά να κάνει σαν μια φυσαλίδα να εμφανιστεί και να το, ας πούμε, έτσι. Η συνεχής ενασχόλησή σας με την θεωρητική φυσική σας έχει φέρει πιο κοντά ή σας έχει απομακρύνει από την θρησκευτική πίστη? Κοιτάτε, για μένα αυτά είναι δύο πράγματα εντελώς μη συνδεόμενα και δεν θέλω να τα... Είναι δύο διαφορετικές απόψεις κόσμου βασικά. Εδώ αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι μέσα από τη λογική που έχουν ορίσει το ανθρώπινο είδος. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τα πράγματα με έναν τρόπο χειροπιαστό εντός εισαγωγικών, έτσι. Δηλαδή πείραμα, θεωρία, θεωρία, πείραμα και ούτω καθεξής. Άρα δηλαδή τα πράγματα να είναι αυτά που τα οποία τα καταλαβαίνουμε με το δικό μας, με το μυαλό μας, όπως έχουμε οι άνθρωποι τη λογική. Τώρα από εκεί και πέρα το άλλο πράγμα είναι ένα εντελώς διαφορετικό κατά κάποιο τρόπο θεώρηση των πραγμάτων, η οποία δεν συνδέονται και οπότε ο καθένας μπορεί να κάνει όπως θέλει να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Εμείς λέμε αυτά τα πράγματα είναι, αυτό βρίσκουμε και από εκεί και πέρα ο καθένας ας ακολουθήσει τον τρόπο με τον οποίο θέλει να σκεφτεί τον κόσμο. Αλλά πάντως είναι δύο διαφορετικές απόψεις κόσμου, έτσι. Πώς καταφέρνετε από το Χαρβάτι να φτάσετε να διδάσκετε στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου? Εγώ έκανα αυτό που αγαπούσα να κάνω και μάλιστα στην αρχή θυμάμαι όταν άρχισα και πληρωνόμουν μετά από το graduate student και τα λοιπά. Έλεγα, νόμιζα, λέω τώρα τι κάνω. Δηλαδή έκανα αυτό που με ευχαριστούσε να κάνω και πληρωνόμουν κιόλα. Δηλαδή το θεωρούσα πολύ μεγάλο έτσι ευλογία που λέμε αυτό το πράγμα, ας πούμε. Το 1990 οι Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν εσάς μαζί με την υπόλοιπη ερευνητική ομάδα για το βραβείο Νόμπελ Φυσικής. Συνέβη, εντάξει, ήταν μέσα στα... στις πιθανότητες εκεί πέρα που υπήρχαν, εντάξει. Απογοητευτήκατε που δεν το πήρατε? Όχι, καθόλου. Είμαστε και νέοι και τιμή ήταν αυτό το πράγμα, έτσι που είχε γίνει. Και εντάξει, ήταν μια ωραία στιγμή θα έλεγα. Την περίοδο 1997-1998 το Πανεπιστήμιο Αθηνών απορρίπτει την πρόταση να γίνεται καθηγητής. Είναι σαν αστείο θα έλεγα τώρα, τι να πω, δεν ξέρω, ας πούμε, δηλαδή πραγματικά και από τότε δεν ήμουν, μου κάνει εντύπωση προφανώς, ας πούμε, αυτό το πράγμα, αλλά είναι που λέμε ότι εδώ είναι Βαλκάνια, δηλαδή τι να πω, εντάξει, ήταν περίεργο πράγμα. Εκτιμάτε ότι η γενιά μας θα ζήσει μια ανακάλυψη που θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κοιτάμε τον κόσμο γύρω μας?
ήδη περνάμε, όπως λέμε, τη χρυσή εποχή της, είναι, ας πούμε, εντός εισαγωγικών ο 5ος αιώνας της κοσμολογίας, και γίνονται συνέχεια μεγάλες εσωτερικές ανακαλύψεις, συμβαίνουν πολύ μεγάλες εσωτερικές αλλαγές, συμβαίνουν πολύ ωραία πράγματα μέσα στην κατασκευή μοντέλου του παντός, όπως λέμε, έτσι, αυτό το πράγμα εδώ πέρα, και είμαστε πολύ κοντά, αν δεν το έχουμε ήδη στα χέρια μας αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι περνάμε και τώρα μια τέτοια στιγμή. Καταλάβατε. Βεβαίως τελικώς σε κάποια στιγμή αυτό θα κάνει τον μπαμ. Στο πεδίο της ιατρικής επιστήμης τώρα, αναμφισβήτητα ο σημαντικότερος Έλληνας που γέννησε η χώρα μας τα τελευταία 200 χρόνια, είναι ο θεμελιωτής της κυταρολογίας και ερευνητής Γεώργιος Παπανικολάου, για τον οποίο θα κουβεντιάσουμε τώρα με την κόρη της ανιψιάς του, την κυρία Γιούλη Κόκορη Τσαμουρά. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω καταρχάς να ρωτήσω, όσον αφορά το Test PAP, το μεγαλύτερο επίτευγμά του, την επινόηση του Test PAP, πώς ξεκινάει η έρευνά του? Η έρευνά του ξεκινάει στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ της Νέας Υόρκης, στο οποίο προσλήφθηκε το 1914. Άρχισε να κάνει έρευνες σε ινδικά χειρίδια και άρχισε στην αρχή να μελετάει τον περιοδικό κύκλο, τον μηνιαίο, των ινδικών χειριδίων. Από το σημείο λοιπόν αυτό που άρχισε να ανακαλύπτει ότι και τα τροκτικά είχαν μηνιαίο περιοδικό κύκλο με βάση τα κολπικά επιχρήσματα, με βάση το κολπικό υγρό δηλαδή των θηλυκών του γένους αυτού, προχώρησε στην ανακάλυψη σιγά σιγά, στη χρησιμοποίηση μάλλον του κολπικού επιχρήσματος, για να προχωρήσει μετά και στις γυναίκες και να εμπεδώσει την μέθοδό του. Μια τεράστια ανακάλυψη, καθώς μείωσε τα περιστατικά θανάτου από καρκίνο της μήτρας κατά 70%. Προτάθηκε αρκετές φορές για τον Νόμπελ ιατρικής, παραδόξως όμως δεν το πήρε καμία. Προτάθηκε ακριβώς αρκετές φορές από τα τέλη της δεκαετίας του 1940 μέχρι και το 1959 ήταν η τελευταία φορά για τον Νόμπελ ιατρικής. Το Νόμπελ γενικά απονέμεται σε μία σημαντική ανακάλυψη. Όμως για τον Παπανικολάου δεν ήταν τυχερός ο ίδιος ο Παπανικολάου σε αυτή την πορεία, διότι πήρε μόνο 2 φορές την προκαταρκτική αξιολόγηση, όπως λένε, για το βραβείο Νόμπελ, και αυτό ήταν το 1948. Και το 1959, που είχε πολύ μεγάλες πιθανότητες να το πάρει, γιατί τον υποστήριζε στεναρά ένας καθηγητής της γυναικολογίας, ο Westman, είχε την ατυχία λίγους μήνες πριν την Γενική Συνέλευση της Επιτροπής του Βραβείου Νομπέλ, ο Westman να φύγει από τη ζωή και έτσι δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί η απονομή και η βράβευση του Παπανικολάου. Τότε το βραβείο εκείνη τη χρονιά απονεμήθηκε σε 2 σημαντικούς επιστήμονες που η ανακάλυψή τους είχε σχέση με την ανακάλυψη του DNA και του RNA. Μπορεί να μην τον γνωρίσετε, καθώς γεννηθήκατε μετά το θάνατό του, πέθανε στο Μαϊάμι το 1962, ωστόσο έχετε ακούσει πολλά από τις αφηγήσεις της μητέρας σας, που ήταν συγκεκριμένα και ανιψιά του. Τι ακριβώς άνθρωπος ήταν? Η μητέρα μου είχε την τύχη να ζήσει και μαζί του περίπου 1 χρόνο, από το 1954 έως το 1955. Μου περιέγραφε ότι ήταν ένας άνθρωπος πολύ στοχευμένος, πολύ αφοσιωμένος στο σκοπό του και στο έργο του. Ακόμα και στο σπίτι αφιέρωνε πάρα πολλές από τις ελεύθερες ώρες του στο να μικροσκοπεί. Αγαπούσε πάρα πολύ την κλασική μουσική και ήταν η μεγάλη του καταφυγή να ακούει συναυλίες κλασικής μουσικής στο σπίτι ή να βάζει δίσκους κλασικής μουσικής την ώρα που είχε το μικροσκόπιο και έβλεπε τα επιχρήσματα. Γενικώς ήταν ένας πάρα πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος, πολύ συναισθηματικός, αγαπούσε πάρα πολύ την οικογένειά του, αλλά πάνω απ' όλα νομίζω ότι έβαζε την επιστήμη. Έχω διαβάσει επίσης ότι ήταν ιδιαίτερα ευγενής. Συγκεκριμένα, στα γράμματα που έστελνε σε οικεία του πρόσωπα, συνήθιζε να χρησιμοποιεί το κεφαλαίο σίγμα. Έγραφε «Σας χαιρετώ, σας γράφω με το σίγμα πάντα κεφαλαίο». Ναι, ήταν νομίζω και ένας τρόπος
της εποχής, ήταν ένα δείγμα σεβασμού και κυρίως προς τον πατέρα του, αλλά και προς πολλούς στους οποίους απευθυνόταν, είτε καθηγητές, είτε μεγαλύτερούς του. Ήταν ένας τρόπος να απευθύνεται λόγω σεβασμού, νομίζω, πιο πολύ. Γεννιέται στην Κύμη της Ευβοίας το 1883, ωστόσο διαπρέπει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πιστεύετε ότι εάν είχε μείνει στην Ελλάδα θα είχε μία εντελώς διαφορετική πορεία? Εάν είχε μείνει στην Ελλάδα, σίγουρα δεν θα είχε την πορεία αυτή. Πιθανότατα θα είχε γίνει καθηγητής πανεπιστημίου, όπως του είχε προταθεί από τον Βενιζέλο το 1918. Όμως, εν τέλει, μετά από σκέψη, είδε πόσα θετικά του προσέφερε η Αμερική για την έρευνα και για αυτό που είχε τάξει σκοπό της ζωής του να κάνει. Στην Ελλάδα δεν θα έβρισκε τις κατάλληλες συνθήκες. Και γι' αυτό, μετά από αρκετή σκέψη, τελικά απεφάσισε να μείνει για πάντα στην Αμερική και νομίζω ότι αυτή ήταν και η πιο ορθή επιλογή της ζωής του. Μου κάνει εντύπωση ότι παντρεύεται σε ηλικία 27 ετών το 1910 την Μάχη Μαυρογέννη, η οποία δέχεται εξ αρχής να μην κάνουν οικογένεια, να μην κάνουν παιδιά, προκειμένου ο σύζυγός της να αφοσιωθεί στην επιστήμη. Ναι, η Μάχη ήταν μια ειδική περίπτωση γυναίκας. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εξετίμησε εξ αρχής τον Παπα-Νικολάου και εκείνος εξετίμησε πολλά επάνω της. Έψαχνε ένα σύντροφο εκείνος που θα μπορούσε να του σταθεί σε αυτό που είχε επιλέξει να κάνει, δηλαδή να αφοσιωθεί στην επιστήμη. Στο πρόσωπο της Μάχης βρήκε, νομίζω, ακριβώς αυτόν τον άνθρωπο, έναν άνθρωπο με θέληση, με αντοχές πάρα πολλές, που θα μπορούσε να θυσιάσει την προσωπική και οικογενειακή ζωή για να μπορέσει να σταθεί δίπλα στο σύζυγό της και σε αυτό που εκείνος έκανε. Ο ίδιος έλεγε ότι είμαι σκλάβος της επιστήμης. Μία τελευταία ερώτηση. Το καλοκαίρι του 1957 αποφασίζει να κάνει τις πρώτες του διακοπές μετά από 44 ολόκληρα χρόνια στην Ελλάδα. Είναι και οι τελευταίες διακοπές που κάνει στην χώρα μας. Ναι, ήταν η μοναδική φορά από το 1914 που έφυγε, το 1957 που έκανε ένα πολύ μεγάλο κύκλο μέσω Ευρώπης. Πήγε στο πρώτο συνέδριο το οποίο έγινε για την κυταρολογία στις Βρυξέλλες και συνεχεία μέσω Παρισιού ήρθε στην Κέρκυρα και στην Αθήνα και βέβαια στη γενέτειρά του την Κύμη, όπου και είδε γνωστούς συγγενείς και φίλους. Από τότε έχει σώσει εκατομμύρια βέβαια γυναίκες μέχρι και σήμερα. Το έργο του, αν μη τι άλλο, είναι τεράστιο. Ναι, ακριβώς. Είναι ένα ανθρωποσωτήριο έργο. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη προσφορά, η οποία δεν σταματάει στο PAP test. Η επιστήμη ευτυχώς εξελίσσεται και ευτυχώς σαν συνέχεια του PAP test, η οποία ήταν και η βάση, μία από τις μεγάλες και βάσεις της προληπτικής ιατρικής, είναι πλέον και το εμβόλιο του HPV, των ανθρωπίνων θυλωμάτων, στο οποίο αποτελεί πια και μία συνδυαστική μέθοδο μαζί με το PAP test για την ανίχνευση, την πρόωρη ανίχνευση του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Κυρία Κόκορη Τσαμουρά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφοντας θα συνδεθούμε με τη Γαλλία, όπου μας περιμένει ο εφιέστερος αυτή τη στιγμή Έλληνας, που θα μας αναλύσει το προφίλ του κορυφαίου μαθηματικού του 20ου αιώνα, Κωνσταντίνου Καραθεοδόρη. Με τους σημαντικότερους επιστήμονες που ανέδειξε αυτός εδώ ο τόπος τα τελευταία 200 χρόνια ελληνικού κράτους ασχολούμαστε σήμερα, κυρίες και κύριοι, και στον κλάδο των μαθηματικών εξέχουσα θέση καταλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή, χωρίς τελικό σίγμα. Με την βοήθεια της τεχνολογίας τώρα θα συνδεθούμε με τη Γαλλία, προκειμένου να συναντήσουμε τον Έλληνα με τον υψηλότερο δίκτυο νοημοσύνης και διαπρεπή πανεπιστημιακό καθηγητή μαθηματικών, κύριο Νίκο Λιγερό, ο οποίος θα μας μιλήσει για τη ζωή ακριβώς και το έργο του Καραθεοδωρή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θέλω καταρχάς να μας διευκρινίσετε αυτό που είπα στην αρχή. Γιατί ο Καραθεοδωρή δεν έβαζε τελικό σίγμα στο επώνυμό του? Είναι πολύ απλό, γιατί ξέρετε, έχει γεννηθεί στην Γερμανία, έζησε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στη μικρή του ζωή, η μικρή ηλικία, στο Βέλγιο, και επειδή δεν χρησιμοποιούμε
την πτώση στα γαλλικά. Mm-hmm. Είχε συνηθίσει να τον λένε με αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε να είναι στη σωστή πτώση όταν απευθύνονται σε αυτόν. Άρα είναι ο μόνος από την οικογένεια που δεν βάζει το σίγμα και είναι σωστό έτσι όπως το θέσατε. Μάλιστα. Τι είναι αυτό που τον κάνει τόσο σπουδαίο μαθηματικό? Είναι πολύ απλά ότι η εμβέλειά του άγγιξε στο διεθνές επίπεδο τα μαθηματικά, διαμόρφωσε ολόκληρες σχολές, όχι μόνο στη Γερμανία αλλά και στη Γαλλία, επηρέασε πάρα πολύ σημαντικούς κλάδους όπως τον λογισμό μεταβολών, κατάφερε να παίξει έναν ρόλο σημαντικό και στον τομέα της θερμοδυναμικής ή ακόμα και της σχετικότητας, γιατί είχε την ικανότητα να έχει μια μεγάλη εμβέλεια σε διάφορους τομείς. Ήταν ικανός επίσης να μάθει γρήγορα, να διδάσκει γρήγορα και να καταλαβαίνει τα προβλήματα των άλλων. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που του χρωστάν δημοσιεύσεις. Ο ίδιος δημοσίευσε πάνω από 160 άθρα, αλλά στην πραγματικότητα άμα υπέγραφε και στα άθρα που είχε βοηθήσει τους άλλους μαθηματικούς να τελειώσουν το έργο τους, θα ήταν μάλλον εκατοντάδες, γιατί βοηθήσει τους συστηματικά χωρίς να ζητάει κάποια ανταπόκριση. Ποια είναι η επιστημονική σχέση που είχε με τον μέγιστο γερμανό φυσικό Άλμπερτ Αϊνστάιν? Το λέω αυτό γιατί κυματοδρομώντας το διαδίκτυο διαπιστώνουμε πως κυκλοφορεί ευρέως ο μύθος ότι ο Καραθεοδωρή ήταν δάσκαλος του Αϊνστάιν. Ναι, αυτό είναι απλώς απόκριφο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι σε κάποια φάση της ζωής τους ήταν συνάδελφοι. Βρέθηκαν και οι δύο στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Ανάπτυξαν μια αλληλογραφία αρχικά πριν βρεθούν μαζί από το 1916, γιατί ο Άινσταϊν του ζητούσε μερικές εξηγήσεις στον τομέα των μαθηματικών όσο αφορά την ολοκλήρωση της γενικής σχετικότητας. Του έθεσε τρία προβλήματα. Ο Καραθεοδωρή έλυσε αμέσως δύο από τα τρία. Και το τρίτο πρόβλημα λύθηκε από τον άλλον μεγάλο μαθηματικό, τον Γκιόντελ, με τα σύμπαντα του Γκιόντελ για τις κλειστές γραμμές του χρόνου. Άρα χρησιμοποίησε την τεχνογνωσία που είχε για να περάσει από Le Lagrange με τον Ζακομπί. Χρησιμοποίησε επίσης τις κανονικές συντεταγμένες που ήταν κλασικές στον τομέα των μαθηματικών, αλλά κατάφερε να εξηγήσει στον Άινστάιν πώς να λύσει μαθηματικά προβλήματα που εμφανιζόταν μετά από την διατύπωση στο επίπεδο της φυσικής. Στη συνέχεια συνεργαστήκαν γιατί είχε και την διέστηση ο Άινστάιν να βρει μερικά αποτελέσματα και ο Καραθεοδωρή κατάφερε να τα αποδείξει μαθηματικά. Και μάλιστα αυτά τα αποτελέσματα του Καραθεοδωρή παρουσιάστηκαν στην Ακαδημία από τον ίδιο τον Άινστάιν. Άρα υπήρχε μια μεγάλη αλληλοεκτίμηση. Ο Άινστάιν συνήθιζε να ζητάει από τους μεγάλους μαθηματικούς βοήθεια σε τεχνικά ζητήματα και γι' αυτό είχαμε και αυτή την ανταπόκριση από την πλευρά του Καραθεοδωρή. Το 1919 ο Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος αναθέτει στον Καραθεοδωρή την οργάνωση του Πανεπιστημίου της Σμύρνης, του Πανεπιστημίου της Ανατολίας, όπως λεγόταν εκείνη την εποχή. Εκείνος, αν και βρίσκεται στην κορύφωση της επιστημονικής του σταδιοδρομίας, εγκαταλείπει χωρίς δεύτερη σκέψη την αξιοζήλευτη θέση που είχε στο καθηγητή του Πανεπιστημίου του Βερολίνου και ανταποκρίνεται στο κάλεσμα. Έχετε απόλυτο δίκιο και αυτό μας δίνει και μια απόδειξη για το πώς έβλεπε τον Ελληνισμό και την Ελλάδα ο Καραθεοδωρή ήδη εκείνη την εποχή. Άρα ήταν έτοιμος να θυσιάσει βέβαια μια θέση σημαντική, όπως το είπατε, και να έρθει στην Ελλάδα για να πάει μετά στη Σμύρνη να στήσει αυτό το πανεπιστήμιο που θα ήταν σαν ένα φως εξ Ανατολών. Ξέρουμε ότι όλες οι προδιαγραφές που χρησιμοποίησε για να πλάσει αυτό το πανεπιστήμιο είναι πραγματικά ευρωπαϊκές προδιαγραφές και μπορούμε να το συνδυάσουμε και με το γεγονός ότι ακόμα και για το Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, στην πραγματικότητα είναι ένα νομοσχέδιο που είχε προετοιμάσει ο ίδιος ο Καραθεοδωρή και άλλαξε μετά από δεκαετίες για να μπορεί να στήσουμε και εμείς στην Ελλάδα πανεπιστήμια με αυτές τις προδιαγραφές. Αλλά δεν έκανε μόνο αυτό, λειτουργήσε επίσης και σαν θα μπορούσα να πούμε θησαυροφυλάκιο, εφόσον κατάφερε με τις επαφές που είχε να εμπλουτίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη βιβλιοθήκη στο μαθηματικό επίπεδο και στη συνέχεια, όταν είχαμε την καταστροφή, είναι αυτός που θα σώσει αυτά τα βιβλία και θα τα μεταφέρει στην Ελλάδα για να μην καούν.
Κύριε Λιγερέ, δυστυχώς όμως για το ευρύ κοινό ο Καραθεοδωρή δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός. Και να κλείσουμε με αυτό. Ναι, δεν διαφωνώ μαζί σας. Νομίζω όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει από τη στιγμή που γεννήθηκε το Μουσείο Καραθεοδωρή στην Κομωτινή. Φέραμε πάρα πολύ υλικό από το εξωτερικό για να είναι γνωστό. Έχει δημιουργηθεί τώρα ένας πόλος έλξης. Στην Ελλάδα τώρα υπάρχουν σχολεία, εκπαιδευτικές δομές που έχουν το όνομα Καραθεοδωρή. Έχει γίνει ευρύτερα γνωστό τον τελευταίο καιρό, αλλά έχετε απόλυτο δίκιο. Ήταν, θα μπορούσα να πούμε, σχεδόν ξεχασμένος από την ίδια του την πατρίδα. Τον έβλεπαν διαφορετικά τότε οι καθηγητές τοπικά. Είχε γεννηθεί στη Γερμανία, πέθανε και στη Γερμανία. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι τώρα βλέπουμε όλο και περισσότερο ότι το έργο του επηρέασε, ας πούμε, ολόκληρη σχολή του Μπουρμπακή. Ήταν από τους ανθρώπους που ήταν ικανοί να δώσουν το βραβείο Fields στα μαθηματικά και να αναλύσουν τα νέα δεδομένα ήδη από το 1936. Έπαιξε έναν τεράστιο ρόλο για να βοηθήσει και τους μαθηματικούς που κινδύνευαν από το ναζιστικό καθεστώς. Ξέρουμε ότι χάρη σε αυτόν έχουμε, ας πούμε, τα αρχεία του Φελίξ Χάουσντορφ. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι όταν κοιτάζουμε τα άπαντά του και βλέπουμε το έργο του και πώς διαμόρφωσε ακόμα και την θεωρία των σώμα, που είναι διαφορετική από την θεωρία σωμάτων, κατάφερε να συνδυάσει την άλγεβρα με την ανάλυση σε πολύ υψηλό επίπεδο και να αφήσει ένα ίχνος που τώρα τεράστιο όλοι οι μαθηματικοί στο... Ναι, ακριβώς. Κύριε Λιγερέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κι εγώ, να είστε καλά. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Θα εγκύψουμε τώρα σε ένα πρόσωπο που δυστυχώς δεν γνωρίζει επίσης το ευρύ κοινό. Αναφερόμαστε στην εθνική λαογράφο Αγγελική Χατζημιχάλη. Από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι και το 1965 που πέθανε, αφιέρωσε τη ζωή της στην ανάδειξη της ελληνικής λαϊκής τέχνης. Τι ακριβώς κάνει αυτή? Ταξιδεύει σε κάθε γωνιά της χώρας. Συνομολεί με κατοίκους, ακολουθεί στις δουλειές τους, μπαίνει στα σπίτια τους, φωτογραφίζει στιγμές της καθημερινότητας και καταγράφει οτιδήποτε κρίνει ότι πρέπει να διασωθεί. Για το ακάματο έργο της μας μιλάει η Διευθύντρια του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης Αγγελική Χατζημιχάλη, η κυρία Σταυρούλα Πισημίση. Πότε και πώς ξεκινάει η ενασχόληση της Αγγελικής Χατζημιχάλη με τη λαϊκή τέχνη και παράδοση? Η ενασχόληση της Αγγελικής Χατζημιχάλη με τη λαογραφία, με το λαϊκό πολιτισμό θα λέγαμε καλύτερα, ξεκινάει το 1919 με 20. Είναι το όνομά της εγγεγραμμένο το 1919, το βρίσκουμε στα αρχεία του Λυκείου Ελληνίδων, όπου η Αγγελική Χατζημιχάλη ακολουθεί την Καλλιρόη Παρέν και γνωρίζει στο Λύκειο Ελληνίδων το 1919 και την Εύα Πάλμερ Σικελιανού. Από το 1920 και μετά όμως ξεκινάει και τις έρευνές της, τα ταξίδια της σε όλη την Ελλάδα, τις επιτόπιες έρευνές της, προκειμένου να γνωρίσει από κοντά το λαϊκό πολιτισμό, τους ανθρώπους της Υπαίθρου. Ταξιδεύει τόσο στην Ηπειρωτική όσο και στην Ισιωτική Ελλάδα. Θέλει να φτάσει στο πιο απομακρυσμένο χωριό που υπάρχει και γνωρίζει ότι θα συναντήσει ανθρώπους της Υπαίθρου, να δει από κοντά πώς ζουν, τον τρόπο της καθημερινότητάς τους, τις θρησκευτικές τους πίστες, πεπιθήσεις, δοξασίες, δυσιδαιμονίες, τον ντύσιμό τους, το γιορτινό, το καθημερινό, τη διατροφή τους, γενικότερα ολόκληρο τον τρόπο ζωής τους που θέλει να μάθει να βιώσει μαζί τους. Τα ταξίδια της δεν είναι ταξίδια ενός Σαββατοκύριακου 5 ημερών. Είναι πολύμηνα ταξίδια. Ποια είναι τα ερεθίσματά της για να ασχοληθεί με την παράδοση? Γεννήθηκε το 1895, έφυγε από τη ζωή το 1965. Μεγάλωσε σε ένα αυστηρό περιβάλλον. Ο πατέρας της ήταν καθηγητής, φιλόλογος, εκδότης της εφημερίδας Πρωία, συλλέκτης βυζαντινών εικόνων, χειρογράφων, κωδίκων, με καταγωγή από τη Ζάκυνθο. Η μητέρα της ήταν με καταγωγή από την Χίο και Σκύρο. Λοιπόν, μεγάλωσε πολύ αυστηρό περιβάλλον. Να σκεφτείτε ότι ο πατέρας της δεν την άφησε μετά το δημοτικό
που αποφύτησε από τη σχολή Χιλ να συνεχίσει στο γυμνάσιο, γιατί δεν ήθελε να βγαίνει από το σπίτι. Οπότε είχε μετατρέψει μία κάμαρα του σπιτιού σε σχολείο, θα λέγαμε, όπου έπαιρνε κατοίκον εκπαίδευση. Στη συνέχεια, αφού τελείωσε το γυμνάσιο, θέλησε να φοιτήσει στο Πολυτεχνείο. Ο πατέρας της το απαγόρευσε, γιατί φοιτούσαν πολύ περισσότερα αγόρια στο Πολυτεχνείο από ότι κορίτσια, συνεπώς δεν ακολούθησε πανεπιστημιακή μόρφωση ή του Πολυτεχνείου που ήθελε. Το 1915 όμως έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της, οπότε θα λέγαμε εντός εισαγωγικών απελευθερώθηκε και ξεκίνησε τη δική της πορεία. Είχε την οικονομική δυνατότητα για να μπορεί να γυρίσει ολόκληρη την επικράτεια. Φυσικά, υπήρχε τόσο από την οικογένειά της την πατρική, αλλά και μετέπειτα. Η Χατζημιχάλη είχε παντρευτεί 2 φορές. Ο δεύτερος γάμος της ήταν με τον Χατζημιχάλη, εξού και το επίθετο Χατζημιχάλη, όπου και εκείνος οικονομικά ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Όσοι τη γνώριζαν έκαναν λόγο για μια δυναμική και ευαίσθητη Ελληνίδα, που η ζωή της έμοιαζε με μυθιστόρημα. Γεννήθηκε και μεγάλωσε σε ένα αστικό περιβάλλον, οικονομικά εύρωστο. Θα μπορούσε να ακολουθήσει λοιπόν την κοσμική ζωή της Αθήνας, όμως εκείνη αποφάσισε να ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα με τα μέσα της εποχής εκείνης που ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Το πιο δύσκολο και δυσπρόσιτο ήταν η πρόσβασή της στους Αρακατσάνους. Πολύ δύσκολο να φτάσει μέχρι τα Κονάκια που ήθελε να γνωρίσει η Χατζημιχάλη, επηρεασμένη από την γνωριμία της στο Παρίσι το 1923 με τον Δανό καθηγητή, εθνολόγο, γλωσσολόγο Κάρστεν Χέγκ, ο οποίος είχε κάνει πολύ μεγάλη μελέτη για νομαδικούς πληθυσμούς. Πώς την αντιμετωπίζουν οι Σαρακατσάνοι? Όταν βλέπουν μία Αθηναία κυρία ντυμένη με αστικά ρούχα, να καπνίζει, καθισμένη πάνω στο γαϊδούρι με διαφορετικό τρόπο από ό,τι καθόντουσαν εκείνες. Όταν λοιπόν την αντίκρισαν, θεώρησαν πως είναι μια γυναίκα ελευθέρων ηθών. Βγήκαν από τα Κονάκια τους, άρπαξαν τις πέτρες και άρχισαν να την πετροβολούν. Εκείνη όμως πραγματικά είχε τόσο μεγάλη επιμονή και υπομονή, ώστε προσπάθησε πολλές φορές, τις πλησίασε τις Σαρακατσάνες. Οι Σαρακατσάνες πραγματικά τη δέχτηκαν, έγινε ένας άνθρωπος δικός τους, έγινε η μάνα, όπως τη χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα, των Σαρακατσάνων, άνοιξε τα σεντούκια τους, όμως άνοιξε και την καρδιά των Σαρακατσάνων. Είναι ένα μνημειώδες έργο, το έργο της Χατζημιχάλη και του Σαρακατσάνους, το οποίο εξέδωσε το 1957 και βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών και άλλους φορείς. Το 1965, όταν η Αγγελική Χατζημιχάλη αφήνει την τελευταία της πνοή και η είδηση του θανάτου της φτάνει στα Κονάκια των Σαρακατσάνων, τότε όλη η Βοσκή, λέει, έβγαλαν τα κυπροκούδουνα από τα γιδοπρόβατα και τα γκεσέμια, όπως θρηνούν πρωτοτσέλιγκα, σύμφωνα με την παράδοσή τους, οι τεχνίτες σταμάτησαν στα εργαστήριά τους τα τσιακ-τσιακ να χτυπούν και οι ανιφάντρες έκλεισαν, σφράγισαν τους αργαλιούς τους στη μνήμη της. Όλοι τους φόρεσαν φορεσιές πένθυμες και οι γυναίκες με ξέπλεκα τα μαλλιά, που θυμίζει αρχαία τραγωδία, ήρθαν εδώ στην πλάκα να θρηνήσουν το δικό τους άνθρωπο. Το 1927 και το 1930 μετέχει στην οργάνωση των θνησιγενών δελφικών εορτών μαζί με τον Άγγελο Σικελιανό. Εργάζονται 2 χρόνια πριν, με επιτροπή η οποία συλλέγει αντικείμενα από όλη την Ελλάδα, προκειμένου να τα παρουσιάσουν στο χώρο των Δελφών. Αυτό που ασχολήθηκε η Αγγελική Χατζημιχάλη ήταν η πρώτη πανελλήνια έκθεση λαϊκής τέχνης. Μάζεψαν λοιπόν πράγματα από όλη την Ελλάδα, δέσμευσαν 10 σπίτια από το χωριό Καστρί που βρίσκεται δίπλα στους Δελφούς και δημιούργησαν στο κάθε σπίτι ένα αντίγραφο από περιοχές της Ελλάδας. Ως παρακαταθήκη, τι είναι αυτό που μας έχει αφήσει? Το ενδιαφέρον της για το λαϊκό πολιτισμό, με έμφαση στη λαϊκή τέχνη και κυρίως στον υλικό πολιτισμό. Χατζημιχάλη ασχολήθηκε με τα αντικείμενα που οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν στον καθημερινό τους βίο,
Παρατήρησε όμως πως δεν είναι αντικείμενα απλά χρηστικής αξίας, αλλά είναι αντικείμενα τα οποία συνδέονται με τις δοξασίες, τις ηδαιμονίες, πίστης, γιατί πάνω τους βλέπουμε ότι έχουν αποτυπώσεις συμβόλων. Στο τρένο της ιστορίας που έχουμε επιβιβαστεί και της παρουσίασης των προσώπων που άφησαν το δικό τους ξεχωριστό αποτύπωμα, θα κάνουμε τώρα μια στάση στην εμβληματική προσωπικότητα της μοντέρνας ελληνικής αρχιτεκτονικής, τον Δημήτρη Πικιώνη. Υπήρξε κεντρικό πρόσωπο της γενιάς του 1930, έχοντας ασχοληθεί παράλληλα με την ποίηση και τη ζωγραφική. Για το έργο του θα μιλήσουμε τώρα με τον επίσης καταξιωμένο αρχιτέκτονα, ομότιμο καθηγητή της Σχολής Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τον κύριο Δημήτρη Φιλιππίδη. Καλησπέρα κύριε Φιλιππίδη, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Θέλω καταρχάς να ρωτήσω τι είναι αυτό που κάνει το Πικιώνη τόσο σπουδαίο αρχιτέκτονα. Ακόμα και η ερώτηση που κάνετε θα μπορούσε να αμφισβητηθεί από πολλούς, γιατί ο ίδιος έλεγε ότι είναι ζωγράφος. Ξεκίνησε από τη ζωγραφική και ζωγράφιζε και καλά. Ξεκίνησε να σπουδάζει ζωγραφική και μετά, επειδή έπρεπε να βγάλει το ψωμί του, ξεκίνησε στο Μόναχο σπουδάζοντας ζωγραφική και μετά πάει στο Παρίσι και σπούδασε αρχιτέκτονας και από εκεί γυρίζει η Ελλάδα. Έτσι λοιπόν υπήρχε ένας μεικτός χαρακτήρας. Οπότε οι ζωγράφοι τον θεωρούσαν ότι δεν ήταν ακριβώς δικός τους και οι αρχιτέκτονες τον θεωρούσαν ότι δεν ήταν ακριβώς δικός τους. Το αποτέλεσμα ήταν ότι αυτή η αμφισβήτηση, η αμφιβολία που υπήρχε ήταν κάτι το οποίο διατηρήθηκε και πολύ μετά, αφού του ο Πικιώνης είχε δημιουργήσει έργο, είχε χτίσει, είχε δηλαδή αρχιτεκτονική να δείξει, όχι απλώς λόγια. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, ο σκληρός πυρήνας των αρχιτεκτώνων πάντα τον έβλεπε με μισό μάτι. Αυτό, από μόνο του κύριε Σαρή, είναι ένα καλό τεκμήριο της αξίας του. Γιατί, κακά τα ψέματα, οι πιο σπουδαίοι και οι πιο σημαντικοί ήταν πάντα αυτοί που αμφισβητήθηκαν στην εποχή τους. Ο Πικιώνης δεν είναι εξαίρεση. Και ότι μπόρεσε να παίξει σε αυτό το μετέχμιο ανάμεσα σε ζωγραφική και αρχιτεκτονική, έδειξε ικανότητες σε αυτόν τον τομέα που δεν είχε κανένας άλλος εκείνη την εποχή. Άρα δίκαια δεν ξέραν πού να τον κατατάξουν. Ποια είναι τα σημαντικότερα έργα του που μπορεί να δει κάποιος σήμερα, κάνοντας μία βόλτα στο κέντρο της Αθήνας? Αυτό το έργο, το οποίο πραγματικά ήταν το πιο σημαντικό του ως προς την απήχηση που είχε στο εξωτερικό, ήταν οι διαμορφώσεις της Ακροπόλεως γύρω από τον Άγιο Δημήτριο το Λουμπαρδιάρη, δηλαδή από τη μεριά την απέναντι του λόφου του Φιλοπάπου. Περιβάλλον χώρος του Ιερού Βράχου δηλαδή, μέχρι και τον Άγιο Δημήτριο τον Λουμπαρδιάρη. Ναι, αλλά εκτός από αυτές τις διαμορφώσεις που ήταν διαμορφώσεις τοπίου, που δηλαδή απλωνόταν σε όλη αυτή την περιοχή, από την είσοδο της Ακρόπολης μέχρι απέναντι το μνημείο του Φιλόπαπου από πάνω, υπήρχε αυτό το μικρό συγκρότημα που ήταν γύρω από αυτή την εκκλησία, που είχε την εκκλησία, αναψυκτήριο και κάποια βοηθητικά, mm-hmm. και όλο μαζί αυτό ήταν ένα μικρό, ας το πούμε, δείγμα μιας ιδανικής ατμόσφαιρας που ήταν διεελληνική, όπως την έλεγε ο ίδιος, δηλαδή μπορούσε κανένας να την αναγάγει στο σύνολο της ελληνικής αρχιτεκτονικής. Αυτό ήταν το πιο σπουδαίο του έργο. Για να το θέσουμε και σε ένα ιστορικό πλαίσιο, αυτό γίνεται δεκαετία του 50? Του 50, 53 με 57. Κράτησε πάρα πολύ η κατασκευή του, και αυτό πρέπει να το πούμε, γιατί είναι ιδιαίτερο του Πικιώνη, γιατί ο Πικιώνης ουσιαστικά δεν πήγε με σχέδια έτοιμα να εφαρμοστούν, αλλά δούλευε καθημερινά με τους εργάτες επί τόπου, κάνοντας δοκιμές με τα υλικά, αν η πέτρα μπορούσε να ταιριάξει εδώ ή να ταιριάξει εκεί, δοκιμάζοντας δηλαδή διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν υπήρχε μία μακέτα και έλεγε «έχω αυτό, θα προχωρήσουμε βάσει αυτού του σχεδίου»? Υπήρχαν μερικά πολύ γενικά πράγματα, ναι, τα οποία όμως συνεχώς αναθεωρούνταν. Δηλαδή υπήρχε μια χαοτική σχέση με το έργο, είχαν τρομάξει οι εργοδότες του
και προσπαθούσε να τελειώσει το έργο γρήγορα. Εκείνος όμως επέμενε ότι θα το τέλειωνε την ώρα που πρέπει. Mm-hmm. Και αυτό ήταν άλλο ένα χαρακτηριστικό του Πικιόνι, ότι εκεί δεν τέριαζε σε αυτή την αίσθηση του ανθρώπου που είχε αναλάβει να κάνει το αλφα πράγμα μέσα σε τόσο χρόνο. Για εκείνον ο χρόνος δεν υπήρχε. Εκπληκτικό. Κύριε Φιλιππίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Να είστε καλά. Κι εγώ σας ευχαριστώ. Τα χρόνια που θάλει ο Πικιόνης ακμάζει και ένας μεγάλος Έλληνας αρχαιολόγος, ο Μανώλης Ανδρόνικος. Γεννήθηκε στην Προύσα το 1919 και σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου διέφυγε στη Μέση Ανατολή και μετείχε σε πολεμικές επιχειρήσεις. Μεταπολεμικά διορίζεται επιμελητής αρχαιοτήτων στην εφορία της Κεντρικής Μακεδονίας και το 1952 γίνεται καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Με την ομάδα του πραγματοποιεί ανασκαφές στο Κιλκής, στη Βέρεια, στη Νάουσα, στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική. Το κύριο ανασκαφικό του έργο όμως επικεντρώνεται στην αρχαία Βεργίνα, μια μικρή κωμόπολη της Ημαθίας. Η κορυφαία στιγμή της καριέρας του θα έρθει στις 8 Νοεμβρίου του 1977, όταν ανακαλύπτει τον ασύλλητο μνημειώδη τάφο του Μακεδόνα βασιλιά Φιλίππου του Δεύτερου, πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το νεκρικό δωμάτιο ήταν θαμμένο για 23 ολόκληρους αιώνες. Η είδηση προφανώς έκανε το γύρο του κόσμου. Όπως θα γράψει ο ίδιος, νομίζω πως δεν έχω δοκιμάσει ποτέ στη ζωή μου τέτοια αναστάτωση. Ούτε και θα δοκιμάσω ποτέ άλλοτι. Από τη συγκίνηση η καρδιά μου πήγαινε να σπάσει. Προσπαθούσα να μείνω ψύχρεμος και να συνεχίσω τη δουλειά μου, αλλά τα μάτια είχαν θαμποθεί από αυτό που βλέπαμε. Στη σαρκοφάγο υπήρχε μια ολόχρηστη λάρνακα. Επάνω στο κάλυμά της υπήρχε ένα επιβλητικό ανάγλυφο αστέρι με 16 ακτίνες και στο κέντρο ένας ρόδακας. Μέσα στη λάρνακα υπήρχε ένα χρυσό κυβότιο το οποίο είχε τοποθετημένα μετάξι το ένα πάνω στο άλλο τα καμένα οστά του θανόντος. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο προκειμένου να αναφερθούμε στη γνωστή ακαδημαϊκό Ελένη Γλίκα Τζιαρβελέρ για την οποία μας μιλάει ο καλός της φίλος και ποιητής Τίτος Πατρίκιος. Στα εναπομείναντα λεπτά θα παρουσιάσουμε το προφίλ της ακαδημαϊκού Ελένης Γλίκα Τζιαρβελέρ, που έχει συνδέσει το όνομά της με την έρευνα στην περίοδο του Βυζαντίου. Ήταν η πρώτη γυναίκα πρίτανης του Γαλλικού Πανεπιστημίου της Σορβόνης στα 700 χρόνια λειτουργίας του και για τη ζωή της μας μιλάει στην κάμερα του Εγένετου Ελλάς ο γνωστός ποιητής και καλός της φίλος Τίτος Πατρίκιος. Πότε γνωρίζετε, κύριε Πατρίκη, για πρώτη φορά την Ελένη Γλίκα Τζιαρβελέρ? Την γνώρισα στη διάπλαση των Πέδων. Εγώ είμαι 2 χρόνια μικρότερος από την Αρβελέρ. Και αυτά τα 2 χρόνια σε αυτές τις ηλικίες παίζουν ρόλο. Ένα παιδί που είναι 2 χρόνια μεγαλύτερος από σένα είναι πιο σημαντικός και τον θαυμάζεις. Και μου είχε κάνει εντύπωση, την είχα θαυμάσει με τη δραστηριότητα που είχε και με τις γνώσεις. Στον κύκλο της διάπλασης των Πέδων, όπου όλοι είχαμε ψευδόνυμα και εκείνη είχε το ψευδόνυμο Διαβατάρικο Πουλί. Ενώ εγώ είχα το ψευδόνυμο Άλμπατρος. Η Αρβελέρ τη λέμε τώρα, τότε ήταν η Ελένη Γλίκατζη. Ήταν, όπως σας είπα, πολύ δραστήρια. Αργότερα την ξανασυνάντησα στην ΕΠΟΝ, όπου είχε άλλο ψευδόνυμο, είχε το ψευδόνυμο Νίκη. Και αργότερα την ξανασυνάντησα πια ως φοιτήτρια. Άμα τέλειωσε από εδώ την φιλοσοφική σχολή, πήγε στη Γαλλία που είχε αυτή την εξαιρετική σταδιοδρομία και έγινε καθηγήτρια στη Σορβόνη της Βυζαντινής Ιστορίας, που η συμβολή της είναι πάρα πολύ σημαντική. Παντρεύτηκε στη Γαλλία και πήρε το όνομα του συζύγου της και καθιερώθηκε ως Αρβελέρ. Πότε συναντηθήκατε για τελευταία φορά? Τελευταία φορά είχαμε συμφάγει μαζί με μια πολύ αγαπημένη φίλη, την Άλκη Ζέη, στο σπίτι της Μέρης Τσαντίλη. Είπαμε ότι θα ξανασυναντηθούμε για φαγητό, χάσαμε όμως πια την Άλκη Ζέη. Η ίδια έχει πει ότι
αριστερός είναι αυτός που κάνει αριστερά πράγματα και όχι αυτός που λέει ότι είναι. Συμφωνείτε? Αυτό είναι πολύ σωστό, διότι πολλοί λένε ότι είναι κάτι ενώ δεν είναι και καθιερώνονται από αυτά που λένε και όχι από αυτά που πράττουν. Και σημασία έχει το τι κάνεις και όχι τι λες, κυρίως για τον ίδιο σου τον εαυτό. Η Ελένη Γλύκα Τζιαρβελέρ είναι μία από τις σημαντικότερες Ελληνίδες που έχει βγάλει ο τόπος. Είναι. Αλλά υπάρχουν και άλλες Ελληνίδες σημαντικές. Δεν είναι η μόνη, αλλά είναι από τις σημαντικές Ελληνίδες. Από τις πιο σημαντικές. Επιχειρήσαμε έστω και ακροθυγώς να σας παρουσιάσουμε κάποια από τα σημαντικότερα πρόσωπα που άφησαν το αποτύπωμά τους στον τομέα των επιστημών τα τελευταία 200 έτη. Ο κατάλογος όσων διέπρεψαν είναι προφανώς πάρα πολύ μεγάλος και δυστυχώς είναι αδύνατο να χωρέσουν όλοι σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Σας δώσαμε απλώς μια μικρή γεύση και το έναυσμα για να διαβάσετε και να μάθετε περισσότερα για το έργο τους, το οποίο είναι σίγουρο ότι θα βρει μιμητές. Να είστε όλες και όλοι καλά. Είστε επανειδήν. Γεια σας.